Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βλέπετε το δελτίο ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα από το One Channel. Τα ξημερώματα το Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγματα κατά στόχων της Χεσμπολά σε συνοικίες της Βηρυτού στο Λίβανο. Εν τω μεταξύ, χθες βράδυ, Ισραηλινός αεροπορικός βομβαρδισμός στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 73 ανθρώπους στη λωρίδα της Γάζας. Την ίδια ώρα, στην τελική ευθεία οδεύει η προετοιμασία για τα αντίπεινα στο Ιράν. Έκτακτη σύσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας συγκαλείται απόψε. Παντού χαλάσματα και θάνατος. Για άλλη μια νύχτα τα Ισραηλινά χτυπήματα αφήνουν πίσω τους τον όλεθρο στη Γάζα. Η Μπέιτ Λαχία γίνεται ξανά στόχος. Κόσμος βγάζει νεκρά και τραυματισμένα παιδιά από τα συντρίμμια των ισοπεδωμένων σπιτιών. Αυτή η νεαρή γυναίκα στέκεται μπροστά στις ορούς της ξεκλειδισμένης οικογένειάς της. Πάνω από 73 άνθρωποι σκοτώθηκαν, δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι γυναίκες και παιδιά. Και όλα αυτά ενώ το Ισραήλ δίνει στη δημοσιότητα αυτές τις εικόνες. Είναι ο Γιαχία Σινουάρ που μπαίνει στο τούνελ της Χαμάς μια μέρα πριν από το αιματοκύλισμα της 7ης Οκτωβρίου. Μαζί του τα τρία παιδιά του και η σύζυγός του που κρατά μια τσάντα αξίας 30.000 δολαρίων. Φαίνουν μαζί τους και προμήθειες, σαν να ξέρουν πως θα μείνουν εκεί για καιρό. Και αυτό είναι το νέο βίντεο του Ισραηλινού στρατού από τις τελευταίες στιγμές του αρχηγού της Χαμάς. Διακρίνεται στο παράθυρο, τη στιγμή που το κτίριο δέχεται τον όλμο από το Ισραηλινό άρμα μάχης. Ένα 24ωρο μετά την επίθεση με ντρόν κατά του σπιτιού του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Κεσάρια, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στέλνει το δικό του μήνυμα. Beheaded our men, raped our women, burnt babies alive. We took him out, and we're continuing our battle with Iran's other terrorist proxies. We're going to win this war. Και με μια οργισμένη ανάρτηση απειλεί το Ιράν, το οποίο κατηγορεί για όλα. Η απόπειρα της αντιπροσώπου του Ιράν της Χεσμπολάχ να δολοφονήσει εμένα και τη γυναίκα μου σήμερα ήταν ένα ολέθριο λάθος. Αυτό δεν θα αποτρέψει εμένα ή το κράτος του Ισραήλ από το να συνεχίσουμε τον δίκαιο πόλεμο ενάντια στους εχθρούς μας για να εξασφαλίσουμε το μέλλον μας. Λέω στο Ιράν και στους αντιπροσώπους του, στον άξονα του κακού. Όποιος προσπαθήσει να βλάψει τους πολίτες του Ισραήλ θα πληρώσει βαρύ τίμημα. Θα συνεχίσουμε να εξοντώνουμε τους τρομοκράτες και αυτούς που τους στέλνουν. Την ώρα που όλοι περιμένουν τα αντίπεινα του Ισραήλ προς το Ιράν για την επίθεση με 200 πυράβλους στις αρχές Οκτωβρίου, άκρως απόρριτα αμερικανικά έγγραφα που διέρευσαν καταγράφουν με κάθε λεπτομέρεια τα σχέδια του Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης. Η διαρροή επισήμανε πρώτη ιστοσελίδα Άξιος. Τα έγγραφα με ημερομηνίες 15 και 16 Οκτωβρίου άρχισαν να κυκλοφορούν σε σελίδα στο Instagram, την οποία Ισραηλινά δίκτυα χαρακτηρίζουν φιλοϊρανική. Παίρνουν την ένδειξη άκρους απόρριτο και περιγράφουν καρέ-καρέ τις προετοιμασίες του Ισραήλ για την επίθεση στο Ιράν. Σε μια σελίδα περιγράφεται ο τρόπος μεταφοράς των πυρομαχικών που θα χρειαστούν. Σε άλλη, λεπτομέρειες για τις ασκήσεις με πυράβλους αέρα-εδάφους. Οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν τη διαρροή που αναμένεται να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερη ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που βλέπει τα στρατιωτικά του σχέδια σε κοινή θέα. Φρικιαστικές στιγμές για ένα 13χρονο κορίτσι που κατήγγειλε ότι βιάστηκε ομαδικά από δύο άνδρες 21 και 22 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι μάλιστα βιντεοσκόπησαν την αισχρή πράξη τους. Μόλις αντιλήφθηκε ότι το βίντεο είχε κοινοποιηθεί σε άλλα άτομα, θέλησε να βλέπει τον εαυτό της καταναλώνοντας χάπια. Η συμπληρωματική κατάθεσή της όμως βάζει στο κάδρο των ερευνών και άλλους δύο άνδρες. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν κάποιο πρόσωπο εξωθούσε σε σεξουαλική εκμετάλλευση το κορίτσι έναντι οικονομικού ανταλλάγματος. Τον δικό της Γολγοθά φαίνεται ότι βίωνε το 13χρονο κορίτσι στη Λέσβο. Πριν από μερικές ημέρες είχε βρει το κουράγιο και είχε καταγγείλει τον βιασμό της από δύο άνδρες, 22 και 21 ετών. Και μάλιστα κατέθεσε πως τις απεχθείς πράξεις τους τις κατέγραφαν και σε βίντεο στα κινητά τους. Στο κάδρο πλέον μπαίνουν και άλλα πρόσωπα. Σε συμπληρωματική κατάθεση που έδωσε η ανήλικη, αποκάλυψε πως έπεσε θύμα άλλων δύο ανδρών. Πρόκειται για έναν στρατιωτικό 25 ετών και έναν 65χρονο. Είναι δικαιολογούμενος για τα ίδια ακριβώς θέματα τα οποία κατηγορούνται και οι δύο πρώτοι. Δηλαδή ότι και εκείνος συνευρέθηκε ερωτικά μαζί της με τη συνένεσή της. Για ένα κορίτσι που είναι αυτής της ηλικίας να συζητάμε για συνένεση. Οι δράστες γνώριζαν το ανήλικο κορίτσι, το οποίο φαίνεται πως έπεισαν να τους ακολουθήσει στο αυτοκίνητο για να πάνε μία βόλτα και το οδήγησαν σε ερημική τοποθεσία, όπου και πραγματοποίησαν την αποτροπαία πράξη τους, βιντεοσκοπώντας μάλιστα τα πάντα στο κινητό. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό, γενετήσχες πράξεις και πορνογραφία ανηλίκων.
Η 13χρονη, όταν αντιλήφθηκε ότι το βίντεο είχε κοινοποιηθεί και σε άλλα άτομα, θέλησε να βλάψει τον εαυτό της, καταναλώνοντας χάπια. Παραμένει σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και επιθυμεί να φύγει από το νησί. Το κορίτσι είναι χάλια. Απλώς το καλό ήταν το ότι θέλησε να τα πει. Το είπε και στην αστυνομία, το ξέρει και η ασφάλεια και μάλιστα είπε ο εισαγγελέας ότι θα το δούνε. Η δικογραφία να συγκεκριμενοποιηθεί, να ασκηθούν ποινικές διώξεις για να μην υπάρξει κενός. Ο πατέρας του ενός εκ των καταγγελόμενων για βιασμό δήλωσε πως ο γιος του αρνείται τα πάντα. Τα μηνύματα που έχω διαβάσει εγώ την απέρριψε ο μικρός ο δικός μου. Λέει είσαι πολύ μικρή, τέτοια. Δεν ξέρω γιατί το κάνει. Δεν έχει καμιά σχέση. Ουθενά. Και ούτε έχει το κινητό του βίντεο, ούτε τίποτα. Αφού το ψάξουν έτσι αλλιώς, δεν υπάρχει τίποτα. Οι αστυνομικοί εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή αν κάποιο πρόσωπο εξωθούσε σε σεξουαλική εκμετάλλευση το μικρό κορίτσι έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων, αν κάποιοι γνώριζαν και σιωπούσαν ενδεχόμενα που θυμίζουν την περίπτωση του Κολονού με θύμα 12χρονη. Σε πελάγια ευτυχίας πλέον ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας αλλά και η σύζυγός του πλέον Γεωργία Πολιτάνου που το απόγευμα του Σαββάτου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στη Θήβα, τον τόπο καταγωγής της Νύφης, με το γλέντι να κρατάω στις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Περισσότεροι από χίλιοι ήταν οι πρεσκοκυκλημένοι. Σύσσωμο το Πασόκ έδωσε το παρόν στο χαρμόσυνο γεγονός. Ρίζει για τους νεόνυμφους, χειροκροτήματα, κινητά σηκωμένα στον αέρα, αγκαλιές και αμέτρητες ευχές. Στον Άγιο Ιωάννη στη Θήβα, ο Χάρης Δούκας ενώθηκε χθες με τα ιερά δεσμά του γάμου με την εκλεκτή της καρδιάς του Γεωργία Πολιτάνου. Ο Δήμαρχος Αθηναίων έφτασε στην εκκλησία λίγο πριν τις 7, συνοδευόμενος από τον πατέρα του. Χαμογελαστός, χαρούμενος, αλλά λίγο αγχωμένος. Πάρα πολύ χαρούμενος. Για όλοι μαζί, όλοι το κάτω. Περιμένουμε την Ύφη. Αυτό είναι το άγχος, θα έρθει η Ύφη. Η Ύφη δεν τον άφησε πολύ να περιμένει. Η Γεωργία Πολιτάνου έφτασε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη στις 7:10 με ένα λιτό νηφικό, με μακριά ουρά συνοδευόμενη από τον πατέρα και τον αδελφό της. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ήταν εκεί και ευχήθηκε στο ζευγάρι. Εύχομαι υγεία, ευτυχία, πολλές χαρές και γρήγορα καλούς απογόνους στο ζευγάρι. Στη Θήβα έφτασαν και οι συνυποψήφοι τους για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Παύλος Γερουλάνος. Την ευχή τους την έχω κάνει. Άννα Διαμαντοπούλου. Πολλά παιδιά που μας χρειάζονται και εύχομαι στο Χάρη τα καλύτερα δυνατά σε ένα δύσκολο έργο που έχει και που θα είμαστε και όλοι κοντά του. Προσωπικότητες της πολιτικής αλλά και φίλοι του ζευγαριού τίμησαν το ζευγάρι με την παρουσία τους. Ευχές, τις καλύτερες ευχές στα παιδιά να ζήσουν. Να ευχηθούμε στο Χάρη και τη Γεωργία να ζήσουν ευτυχισμένοι, αυτό είναι το σημαντικότερο απ' όλα. Εύχομαι να ζήσουν τα παιδιά να είναι πάντα ευτυχισμένοι, χαρούμενοι όπως σήμερα. Όλοι τους ευχήθηκαν βίον ανθόσπαρτο. Να έχουν ευτυχία, υπομονή, κατανόηση. Πολύ αγάπη. Εύχομαι τα καλύτερα στο Χάρη και τη Γεωργία. Ο Χάρης είναι φίλος αδερφικός. Αυτά δεν αλλάζουν. Η εκκλησία και η πλατεία γέμισαν κόσμο και ευχές. Να είναι γεροί, να είναι ευτυχισμένοι και να κρατούν ο ένας το χέρι του άλλου και στις μεγάλες χαρές και σε όποιες δυσκολίες μπορεί να έρθουν. Στη Θήβα και το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Το μυστήριο τέλεσαν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ένα πρόσωπο ιδιαίτερα αγαπητό στην περιοχή, και ο Μητροπολίτης Θηβών Λιβαδιάς. Οι κατοικοί της Θήβας ιδιαίτερα χαρούμενοι που ο γαμπρός ήταν παραδοσιακός και το μυστήριο τελέστηκε στον τόπο της Νύφης, με γλυκά και μπομπονιέρες από τοπικές επιχειρήσεις. Ακολούθησε το τραπέζι του γάμου σε κτήμα στο Καπανδρίτη. Η ατμόσφαιρα δεν άργησε να ζεσταθεί. Μετά την τούρτα ξεκίνησε ο χορός. Στο σημείο αυτό το δελτίο στην νοηματική γλώσσα ολοκληρώθηκε. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και μια καλή εβδομάδα. Γεια σας.